όμως αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σίγουρα είναι με σοβαρότητα το θέμα με αφορμή τον μήνα τον οποίο διανύουμε, τον μήνα Οκτώβριο δηλαδή, μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και μάλιστα με αφορμή την αυριανή ημέρα, τη 15η Οκτωβρίου, την ημέρα υγείας του μαστού, συναντιόμαστε ξανά με ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, τη Φιωρίτα Πουλακάκη. Και λέω αγαπημένο μου πρόσωπο, νομίζω ότι γενικά είναι αγαπημένο πρόσωπο ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει και συμβουλεύει. Ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόμαστε, ιδίως θα μιλάμε για την γιατρό με την ιδιότητά σου Φιωρίτα, ως χειρουργός μαστού, μαστολόγος και διευθύντρια της κλινικής μαστού από το Ιατρικό Αθηνών. Και ακόμα μία ιδιότητα για την οποία θα συζητήσουμε και θα γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ μας, ως πρόεδρος της ΜΚΟ, του Ιδρύματος Build a Bridge. Πολλά όλα αυτά που είπα. Τα είπες σημαντικά, όλα, Ιωάννα μου. Καλώς όρισες, Φιωρίτα. Καλώς σε βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι χαρά μας. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο γυναικεία η συζήτηση αυτή. Βάζουμε στην παρέα μας όλες τις φίλες όλων των ηλικιών που μας παρακολουθούν για να συζητήσουμε ένα σημαντικό θέμα. Αυτό της υγείας του μαστού μας, αλλά και αυτό της νόσου του καρκίνου του μαστού που ακούμε δυστυχώς πολύ συχνά για πολλές γυναίκες να αντιμετωπίζουν. Δυστυχώς. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Βεβαίως. Ξεκινήσουμε από την υγεία του μαστού. Έτσι. Από τα ευχάριστα και από αυτά που πρέπει να ξέρουμε για να προσέχουμε. Έτσι. Αύριο είναι η μέρα που γιορτάζουμε την υγεία του μαστού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στον καρκίνο σαν κάτι κακό, σαν κάτι τρομακτικό. Μιλάμε πάντα για καρκίνο του μαστού και έχουμε συνδέσει τις παθήσεις του μαστού με ένα φόβο όπου πρακτικά δεν υπάρχει λόγος. Έτσι λοιπόν η Europa Donna θέσπισε πριν αρκετά χρόνια ως ημέρα υγείας του μαστού τη 15η Οκτωβρίου με στόχο να θυμίζει σε όλες τις γυναίκες στην Ευρώπη πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος ζωής. Το να μην καπνίζει μια γυναίκα, να μην πίνει, να τρώει υγιεινά, να διατηρεί ένα καλό σωματικό βάρος, να θυλάσει, να τεκνοποιήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Όλες αυτές οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, οι οποίες μπορούν να μειώσουν πάρα πολύ τον κίνδυνο να νοσήσει και να έχει υγεία στο μαστό της. Και αυτό γιορτάζουμε αύριο. Αυτό γιορτάζουμε αύριο και μιλάμε για απλά πράγματα. Πολύ απλά. Πολλές φορές, ίσως δεν τα σπουδαιολογούμε στην καθημερινότητά μας, ίσως τελικά θεωρούμε ότι κάτι πολύ μεγάλο πρέπει να κάνουμε για να προφυλασσόμαστε. Ανέφερες τον τρόπο ζωής. Το να βάλουμε τη γυμναστική και τη διατροφή στη ζωή μας, την ισορροπία σε ό,τι κάνουμε ακριβώς, βασικά περισσότερο. Ακριβώς, άρα όλα αυτά που λέμε, οι κακές συνήθειες, να μείνουν στην άκρη. Ακριβώς. Το κάπνισμα, το αλκοόλ, έχουμε πολύ ισχυρά επιστημονικά δεδομένα ότι αυξάνουν τον κίνδυνο σημαντικά για να αναπτύξει μια γυναίκα που δεν θα έχει άλλο λόγο καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση στη ζωή της. Καμιά φορά ακούμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ένας ιστρογονικός καρκίνος. Δεν ξέρω. Είναι πιο συχνά. Πιο συχνά. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, απλώς γράφεται πολύ και ακούγεται πολύ. Όχι πολύ, το χρησιμοποιούμε, αλλά πρακτικά αναφέρεται σε έναν ειδικό μοριακό υπότυπο του καρκίνου, όπου εξαρτάται από τους ιστρογονικούς υποδοχής, από τα ιστρογόνα της γυναίκας, εκφράζει υποδοχής. Γι' αυτό είναι πιο εύκολο μετά από μία κοίηση ή μία διακοπή κοίησης ή μετά από κλιμακτήριο. Όχι, είναι καθαρά θέμα μοριακού υποτύπου. Μπορεί να έχουμε έναν καρκίνο του μαστού σε μια γυναίκα η οποία μόλις έχει θυλάσει, μόλις έχει γεννήσει, είναι έγκυος και να είναι ορμονικά αρνητικός αυτός ο καρκίνος, να είναι τριπλά αρνητικός. Και σίγουρα κιόλας δεν είναι και όλες οι μορφές ίδιες. Έχουμε πάρα πολλούς διαφορετικούς τύπους και έχουμε πια κάνει τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού τελείως εξατομικευμένη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάθε ασθενή, ανάλογα με τον τύπο καρκίνου που έχει, ανάλογα με την ηλικία της, ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά της, αν έχει παιδιά, αν δεν έχει, αν έχει οστεοπόρωση, σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκει και βέβαια ανάλογα και με το ατομικό της ιστορικό, χαράσουμε την πορεία της και κάνουμε προσωποποιημένη ιατρική. Μάλιστα. Κάνουμε μια ιατρική και μια θεραπεία που να ταιριάζει στη συγκεκριμένη γυναίκα. Φιωρίτα, το συζητάμε πολύ θεωρητικά όλο αυτό και είναι βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως πρακτικά, όταν έρχεται η στιγμή και μου έχει συμβεί και εμένα σε κατηγορία συζητήσεις, φίλες, πρακτικά δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ακόμα και τον ορισμό της αυτοεξέτασης ή την ψηλάφιση. Πώς μπορούμε να ξέρουμε και από ποια ηλικία πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε? Είναι πάρα πολύ εύκολο για μια γυναίκα να φτάσει να γνωρίσει το σώμα της. Αν το βάλει αυτό στην καθημερινότητά της και φτάσει να γνωρίσει το μαστό της και να ξέρει πώς είναι πριν να διαθετήσει, να ξέρει πώς είναι όπως μεγαλώνει η γυναίκα και ο μαστός αλλάζει, είναι η πρώτη που θα διαπιστώσει τυχόν αλλαγές. Και όταν λέω για τυχόν αλλαγές, αναφέρομαι σε κάτι που θα ψηλαφίσει, στην αλλαγή του δέρματος, σε ένα γρομπαλάκι, του σχήματος, ακριβώς.
Έχει βρεθεί πάλι από μελέτες ότι η ακρίβεια με την οποία οι γυναίκες βρίσκουν ένα ογκίδιο είναι μεγαλύτερη από τον πιο έμπειρο και πιο καλό γιατρό που μπορεί να τον εξετάσει. Αυτό γιατί ξέρουμε το σώμα μας καλύτερα από τον καθένα. Χαρτογραφείς ουσιαστικά τον μαστό δια της αφής, εμπειρικά τελείως. Σκεφτείτε αν κάποια γυναίκα το κάνει αυτό από τα 25-28 χρόνια της ζωής της, κάθε μήνα, μία φορά το μήνα. Πόσο σημαντικό είναι και τι εμπειρία και τι ένστικτο θα αναπτύξει με το στήθος της και την παραμικρή αλλαγή εγώ, θα τη διαπιστώσει. Εγώ, λοιπόν, δεν θέλω θα να μας συγγνώμη, μπορεί να μην είναι τηλεοπτικό αυτό που θα κάνουμε ή δεν με ενδιαφέρει αν θεωρείται τηλεοπτικό. Τι θέλεις να κάνουμε. Θέλω να μου δείξεις. Και εγώ θέλω να δω. Τώρα. Έλα κοντά μου. Εδώ. Μην μου το κάνεις. Ναι, θέλω πώς να μου δείξεις. Πώς θα κάνουμε αυτοεξέταση. Εσείς ξέρει. Εγώ παιδιά δεν ξέρω. Και σήκω και εσύ και κούκλα. Σηκωθούμε όλοι. Έτσι λοιπόν. Θεωρείτε μου, εγώ δεν ξέρω να κάνω. Από ποιο σημείο. Το λέω, αλλά δεν ξέρω. Αγγίζω από την κάτω. Γέλα από εδώ. Έλα κοντά μου. Λοιπόν, αγγίζω με ποιον τρόπο πρέπει να πιάσει το στήθος μου και να το... Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να κοιτάξεις τον εαυτό σου πρώτα στον καθρέφτη. Okay. Η γυμνή εννοείται. Να δεις αν τυχόν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στους δύο μαστούς. Στο μέγεθος ή σε κάτι το οποίο μπορεί κάτι να υπάρχει. Κάτι το οποίο είναι διαφορετικό που δεν υπήρχε ή που είναι το ένα με το άλλο. Μετά εκείνο που πρέπει να δεις είναι αν υπάρχει κάποια πάχυνση του δέρματος, κάποια ερυθρότητα, κάτι που δεν είχες ξαναδεί ή κάποια μικρή έκρηση από τη θηλή. Άρα κοιτάζω σε περιμετρικά, όλο σου το θώρακα. Ωραία. Αφού γίνει αυτό, κάθε φορά με το αντίθετο χέρι εξετάζεις τον άλλο μαστό. Okay. Δηλαδή με αυτό στο χεράκι θα εξετάσεις αυτόν τον μαστό. Και αγγίζω από πάνω. Εξετάζεις ολόκληρο το πρόσθετο θωρακικό στίχωμα. Από δηλαδή γύρω-γύρω. Βάλε τα μαλάκια σου πίσω. Το βάλω από μέσα, με συγχωρείς, δεν θα φαίνεται, αλλά θα το κάνω εγώ να το κάνω σωστά. Θα ξεκινήσεις το χέρι, από εδώ να εξετάζεις. Όχι σε αυτή τη φάση. Στο τέλος. Εξετάζεις το μαστό σου κυκλικά, περιμετρικά. Φαντάσου ότι είναι ένα ρολόι. Άρα το πιάνω μήπως εντοπίσω κάτι και κάνω με τα δάχτυλά μου. Με τα δάχτυλά σου τεντωμένα, με τις άκρες των δακτύλων, προσπαθείς να κάνεις αυτή τη κίνηση. Okay. Αυτή τη κίνηση. Και δεν πρέπει να αφήσεις καμία περιοχή χωρίς να τη δεις. Ναι. Ξεκινώντας από κάτω από την κλίδα σου, από το θώρακά σου, στο πλάι, μέχρι τη μασχάλη σου, μέχρι τη μασχαλία γραμμή, στο σημείο που είναι η μπανέλα, στην υπομαστική άβλακα, όπως μας αρέσει εμάς να τη λέμε, και μέχρι το στέρνο. Και αυτή η κίνηση γίνεται κυκλικά αρκετές φορές, φτάνοντας στη θηλή. Αυτά τα μικροαδένες που υπάρχουν, αυτά τα οποία έτσι και αλλιώς εντοπίζουμε. Ναι, αυτά είναι φυσιολογικά. Είναι φυσιολογικά. Και θα είναι πάντα. Μην λιποθυμίσω τώρα. Όχι, όχι. Τώρα λιποθύμησα, είμαι εγώ εδώ. Σε αγαπώ. Άρα, κάνω αυτή την κίνηση. Ναι. Πόσο τακτικά πρέπει να την κάνω αυτή. Μία φορά το μήνα. Μία φορά το μήνα. Ωραία. Η περιοχή πίσω από τη θηλή έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί πραγματικά είναι πάντα λίγο πιο πυκνή. Αξίζει τον κόπο να δει κανείς αν μπορεί να βγει μια μικρή έκρηση εκείνη την ώρα. Μια μικρή σταγονίτσα. Αν δεν βγει. Είναι καλύτερα. Λευκό, υγρό, ή ροζ, ή διάφανο ή κάτι άλλο. Μα δεν υπάρχει λόγος να βγει, να υπάρχει έκρηση. Λόγος καλός δεν υπάρχει. Ναι, μόνο αν η γυναίκα έχει θυλάσει. Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα. Ωραία, εντάξει. Αν θέλει πολύ, μπορεί να υπάρχει. Θα το συζητήσουμε σε άλλη φάση, ίσως και μόνες μας, όχι τηλεοπτικά. Και μετά τι κάνω. Επαναλαμβάνεις την ίδια διαδικασία και στον άλλο μαστό. Και στον άλλο μαστό με το άλλο μου χέρι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανάλογα με το πώς βολεύει κάποια γυναίκα είτε μπροστά στον καθρέφτη, είτε ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, έχοντας όμως τα χέρια της τεντωμένα πάνω από το κεφάλι. Ο στόχος μας ποιος είναι. Δηλαδή να είμαι ξαπλωμένη και να είμαι έτσι. Και να είναι μπροστά το στήθος και αυτά. Okay. Δεν είναι δύσκολο, ούτε σύνθετο, αρκεί κανείς να το συνηθίσει. Αν εγώ που είμαι φοβητσιάρα, δω κάτι, τι κάνω. Θα με πάρεις τηλέφωνο. Πες που χαιρείτε μου, έλα να παιδείς. Το ανησυχητικό δηλαδή... Στην περίπτωση που κάτι όντως είναι. Γλωμπαλάκι. Εκεί πρέπει να κάνουμε εξετάσεις. Πρέπει να πάρουμε τον γιατρό μας τηλέφωνο και να κάνουμε τις κατάλληλες εξετάσεις. Τι εξέταση. Ανάλογα με την ηλικία μας. Δηλαδή, εγώ που είμαι στα 32 μου. Μαστογραφία. Υπερηχογράφημα. Μαστογραφία κάνουμε μία πριν τα 40. Ναι. Κάνουμε μία κοντά στα 35-37 για να υπάρχει αναφοράς. Βέβαια. Και μετά από τα 40 κάθε χρόνο. Ανησυχώ περισσότερο αν έχει κληρονομικότητα. Φυσικά. Αν έχει κάποιος περάσει δικό μου ή και... Φυσικά. Όχι κάποιος απλά. Πρέπει να είναι ένα νέο άτομο, πρέπει να είναι ένα άτομο κάτω από τα 40 ή να είναι πολλά άτομα μαζί, να είναι 2-3 άτομα στην οικογένεια. Με καρκίνο γενικά ή καρκίνο του μαστού. Με καρκίνο του μαστού ή καρκίνο του μαστού και οθικών ή αμφωτερόπλευρο καρκίνο του μαστού. Ή να είναι ένας ειδικός τύπος μαστού, καρκίνου του μαστού που συζητούσαμε, ο τριπλά αρνητικός, που είναι πιο συχνά κληρονομικός. Εμένα που με τρομάζουν όλα αυτά, και φαντάζομαι και πολλές ακόμα γυναίκες, και κάποιες ξέρω ότι φοβούνται και δεν θα το κάνω. Γιατί να μην το κάνεις. Να ξεπεράσουν το φόβο τους, να απομυθοποιήσουν όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά να μάθουν τον εαυτό τους και να
πλησιάσουν το πρόβλημα. Το να μην εξεταζόμαστε, να μην κάνουμε εξετάσεις, να μην κάνουμε μαστογραφίες, αυτοεξέταση, δεν μας λύνει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα φοβόμαστε μήπως και βρεθεί κάτι ξαφνικά. Αυτό. Και λέω, Παναγιά μου, θέλω να ρωτήσω κάτι σε αν τύχει σε μένα ή αν τύχει σε πολλές γυναίκες που τυχαίνει, τι τη συμβουλεύεις? Οι πολλές γυναίκες που τώρα μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από το σπίτι τους και ενδεχομένως ζουν και βιώνουν κάτι τέτοιο. Όχι πανικός. Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Η πρώιμη διάγνωση, όταν κανείς βρει έναν καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο, είναι απόλυτα διάσημο. Όχι πανικός. Βήμα-βήμα. Ένα βήμα κάθε φορά. Η ψυχολογία παίζει ρόλο. Η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Θέλουμε την ψυχολογία μας πάρα πολύ δυνατή, θέλουμε αισιοδοξία, θέλουμε δύναμη, θέλουμε κανείς να σταθεί και να βγει καλύτερος μετά την περιπέτεια. Και το κρατάω αυτό. Κάτι θες να ρωτήσεις εσύ? Ναι, για το κρατάω στατιστικά. Κρατάω και εσένα όμως, το βλέπεις. Αφήστε με λίγο να κάτσω μαζί της. Στατιστικά, πόσο ο ιάσιμος είναι στην Ελλάδα και γιατί είναι τόσο συχνός? Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Στην Ελλάδα, σε σχέση με την Ευρώπη, έχουμε τα ίδια ποσοστά. Έχουμε πλέον εναρμονιστεί με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν είναι συχνότερος ο καρκίνος του μαστού. Είναι μύθος αυτό το πράγμα. Α, ωραία. Η πραγματικότητα είναι ότι τον αναγνωρίζουμε σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο, σε πολύ μικρότερο στάδιο. Και λόγω της αυτοεξέτασης. Θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι. Λόγω των εξετάσεων των φοβερών που έχουμε στη διάθεσή μας πλέον όλες αυτές τις τεχνολογίες. Που δεν πονάνε. Φυσικά δεν πονάνε. Μπορεί να είναι και χαζομάρα αυτό που θα πω, διορθώστε με. Όταν λέμε κληρονομικό, πάντα μιλάμε ότι το κληρονομικό είναι από την πλευρά. Να πάω να κάτσω. Ναι, κάτσω. Γιατί το λέω, ήταν δική μου απορία και δική μου χαζομάρα. Μπορεί να λέω χαζομάρα δηλαδή. Κληρονομικό μιλάμε από την πλευρά της μητέρας, του μπαμπά. Παίζει ρόλο από ποια πλευρά είναι το κληρονομικό? Όχι. Η κληρονομικότητα έχει την ίδια αξία και την ίδια βαρύτητα και από τις δύο πλευρές της οικογένειας. Okay. Θα μπορούσε μια γυναίκα να έχει τον πατέρα της που να έχει νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρή κληρονομικότητα. Ή να έχει... Είναι πολύ σπάνιο ο καρκίνος είναι του μαστού πολύ σπάνιο, σε άντρα. Είναι ένα στο ένα εκατομμύριο. Είναι πάρα πολύ σπάνιο, αλλά είναι υπαρκτό. Βέβαια. Mm-hmm. Και γι' αυτό και οι άντρες που μας παρακολουθούν ενδεχόμενα είναι πολύ σημαντικό αν διαπιστώσουν κάποια αλλαγή στο στήθος τους. Δεν συζητάμε να κάνει ο άντρας αυτοεξέταση συνέχεια, αλλά εάν διαπιστώσει κάτι που να έχει αλλάξει, θα πρέπει να τρέξει στο γιατρό και αυτός. Αν λοιπόν από την οικογένεια του πατέρα υπάρχουν δύο άτομα, οι αδελφές του, κάποια γιαγιά, κάποια ξαδέλφη που έχει νοσήσει νωρίς ή έχει όλα αυτά που είπαμε, έχει και καρκίνο οθικών μαζί ή και κάτι άλλο, η κληρονομικότητα έχει την ίδια βαρύτητα, δεν αλλάζει κάτι. Σημαντικό, γιατί εγώ... Θέλω να ρωτήσω και για το ίδρυμα Build a Bridge, να μάθω δύο λόγια. Τι ακριβώς κάνετε? Το Build a Bridge είναι το τρίτο μας παιδάκι. Yeah. Είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση, είναι ένα ίδρυμα το οποίο έγινε φέτος, πήρε σάρκα και οστά. Είναι ένα όνειρο ζωής το Build a Bridge. Είναι ένα όραμα που είχα και εγώ και ο κύριος Μακρύς, ο γυναικολόγος, ογκολόγος που είναι ο συμπρόεδρος στο ίδρυμα. Είναι ένα όραμα που είχαμε όλα τα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να προσφέρεις στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Εγώ ποτέ στα όλα τα χρόνια που δουλεύω δεν έχω πει σε κανέναν άνθρωπο δεν θα σε χειρουργήσω επειδή δεν έχεις να με πληρώσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν το έκανα ποτέ, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Υπέροχο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Είτε γιατί μένουν σε πολύ ακριτικές περιοχές, σε νησιά, σε ορεινές δύσβατες περιοχές, είτε γιατί είναι σε πάρα πολύ ασθενείς κοινωνικές ομάδες, έχουν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα, δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν έχουν πρόσβαση εύκολη σε κέντρα μεγάλα που να έχουν έστω και δημόσια νοσοκομεία, τα οποία μπορούν να τους προσφέρουν κάποια δυνατότητα θεραπείας. Εμείς λοιπόν. Έχουμε οργανώσει αυτό το ίδρυμα, αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, στην οποία αναλαμβάνουμε όλες αυτές τις γυναίκες, από τη στιγμή που είτε θα ψηλαφίσουν οι ίδιες κάτι και θα είναι αρκετά ύποπτο, ή θα τις δει οποιοδήποτε γιατρός και θα βάλει τη διάγνωση, να μεταφερθούν στην Αθήνα σε ιδιωτικά κέντρα, σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Πηγαίνετε κι εσείς εκεί? Εμείς δεν πηγαίνουμε. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε το κομμάτι της διάγνωσης. Υπάρχουν αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολλά χρόνια που δραστηριοποιούνται και το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Υπάρχουν και άλλοι φορείς και η περιφέρεια. Συμπράτετε με άλλες οργανώσεις? Ναι, φυσικά. Είμαστε τώρα στη διαδικασία. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είμαστε σε διερευνητική κατάσταση. Mm-hmm. Είμαστε το πρώτο εξάμηνο. Αλλά κάνουμε συναντήσεις με όλες αυτές τις υπόλοιπες οργανώσεις για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να μας μάθουν οι γυναίκες, να μας μάθει η περιφέρεια και να έρθουν κοντά μας. Όταν λοιπόν γίνει η διάγνωση και έρθουν σε εμάς, αναλαμβάνουμε να τους προσφέρουμε τόσο χειρουργική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο. Σπουδαία. Και βέβαια και τις υπόλοιπες θεραπείες. Χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, τα έξοδα μιας περούκας. Τα έξοδα και μιλάμε για τα ξενοδοχειακά έξοδα για έναν άνθρωπο. Και για... Πρακτικά άπορο που πρέπει να μείνει στην Αθήνα ένα μήνα.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι. Επειδή πριν είπατε ότι μία μέθοδος πρόληψης είναι και ο θυλασμός, είναι η τεκνοποίηση, που αυτό έχει και κοινωνικές προεκτάσεις. Γιατί φυσικά, μια γυναίκα μπορεί φυσικά να κάνει την επιλογή να μην θυλάσει. Ναι. Μπορεί να κάνει την επιλογή να μην κάνει παιδιά. Πόσο δηλαδή, μήπως αλήθεια... Δηλαδή, δεν θύλασα. Να σας ναι πω την αλήθεια. Γιατί δεν μπόρεσα. Γιατί δεν μπόρεσα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ο θυλασμός. Δεν είχε σωστή κάτι κατεύθυνση. Σωστά. Ναι. Δεν είχε βοηθάει σωστή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα το υποχρεωτικό. Υπάρχουν δεδομένα ότι ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν θυλάσει είναι πιο σπάνιος ο καρκίνος του μαστού. Ως εκεί. Να, δεν σημαίνει okay ότι όλες όσες έχουν θυλάσει δεν θα πάθουν και όσες δεν θυλάσουν θα πάθουν. Okay. Είναι καθαρά ένα στατιστικό. Δεν θα πω τρίκ, είναι μια στατιστική διαπίστωση αυτή. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να έχουμε ενοχές για πράγματα που έχουν γίνει. Μια γυναίκα που έχει φτάσει 45 χρονών και δεν έχει κάνει παιδιά, είτε γιατί δεν ήθελε, είτε γιατί δεν μπόρεσε, είτε για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει να νιώθει ότι διατρέχει κάποιο κίνδυνο μεγαλύτερο. Mm-hmm. Αυτά είναι όλα στατιστικές παρατηρήσεις που μας βοηθάνε εμάς τους γιατρούς να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα και να έχουμε κάποια καταγραφή. Ως εκεί, δεν χρειάζεται κανείς να κολλάει σε αυτό το πράγμα. Στο στάδιο που αφήνουμε την πρόληψη, που περνάμε στην αντιμετώπιση και περνάμε και στα στάδια αυτά τα πολλαπλά που είναι δύσκολα, είναι επώδυνα με την έννοια κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι και ξέρουμε όλοι ότι η ψυχολογία, όπως είπες και πριν, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Στη φάση αυτή, ακόμα και όταν χρειαστεί να γίνει, για παράδειγμα, μαστεκτομή, το μετά, την αλλαγή της ζωής ή ακόμα και το της αποκατάστασης, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο που μπορεί να βελτιωθεί. Είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η εικόνα του σώματος, γιατί γι' αυτό πρόκειται, η εικόνα που έχει μια γυναίκα μετά από μια επέμβαση. Ο στόχος μας πάντα είναι να μην αλλοιωθεί αυτή η εικόνα, όσο μπορούμε περισσότερο. Είτε με τη χρήση κάποιων ογκοπλαστικών τεχνικών, τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ή οι χειρουργοί του μαστού. Έτσι ώστε μία ογκεκτομία, μία τετρατεκτομή, να μην αφήσει κάποια ασυμμετρία ή κάποια άσχημη εικόνα στο μαστό της γυναίκας. Αλλά ακόμα και για τη μαστεκτομή, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες ταυτόχρονες ή και καθυστερημένες αποκατάστασης. Στο τέλος της μέρας, μετά από ίσως και ένα δεύτερο χειρουργείο, ίσως και ένα τρίτο, μικρότερα χειρουργία τις επόμενες φορές, φτάνουμε να έχει η γυναίκα ένα εξαιρετικό μαστό, μια εξαιρετική εικόνα. Χαίρομαι με αυτό ναι που λες. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις των γυναικών, ποιες είναι οι απορίες τους και οι φοβίες τους ενδεχομένως? Είναι πάρα πολλά και εξαρτώνται πάρα πολύ από την ηλικία, από την φάση της ζωής που βρίσκονται. Η πιο συχνή, αν θα έπρεπε να διαλέξω μία ερώτηση, θα ήταν: γιατρέ, είναι επικίνδυνο, θα ζήσω? Θα ζήσω. Είναι αυτό που τους ενδιαφέρει και αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Και ευτυχώς είμαστε στην ευχάριστη θέση 9,5 στις 10 φορές να λέω ναι, φυσικά. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ και κρατάω αυτό το χαμόγελό σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φιωρίτα Πλακάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Για μια ακόμα φορά. Κάθε χρόνο το πάμε εμείς στο ραντεβού μας, αλλά κάθε φορά είναι αυτό που μας μένει. Το ένα χαμόγελο, πιστό ραντεβού. Η αισιοδοξία, το πιστό ραντεβού για 15 Οκτωβρίου, ημέρα υγείας του μαστού. Αυτό κρατάμε. Και αν μας ακούνε τώρα και κάποιες φίλες, αύριο ας κλείσουν να πάνε να κάνουν μια μαστογραφία, αν είναι η φάση υπέρηχο, αν είναι υπέρηχο. Και να προσέχουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.